Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι το Zotos TV και τα ZTV News. Πριν από λίγες ώρες είχαμε μία πιθανή απόπειρα δολοφονίας του πρόεδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως ανακοίνωσε η Μόσχα, κατερρύφθησαν δύο κρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη με στόχο το Κρεμλίνο. Δεν επιτεθήκαμε εμείς, διαμηνύει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι ρωσικές αρχές κατηγόρησαν την Ουκρανία για απόπειρα επίθεσης το βράδυ της Τετάρτης, πριν από λίγες ώρες δηλαδή, για απόπειρα επίθεση στην διάρκεια της νύχτας κατά του Κρεμλίνου με δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη σε μια προσπάθεια να δολοφονηθεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Κρεμλίνο κατήγγειλε τη φερόμενη επίθεση, την οποία χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια και ανέφερε ότι ο Ρωσικός στρατός και οι δυνάμεις εξουδετέρωσαν τα ντρόουνς, πριν αυτά βρουν στόχο, όμως δεν έδωσε στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες. Ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ισοσελίδα του Κρεμλίνου επισημαίνει πως κομμάτια των μην επαδρομένων αεροσκαφών έπεσαν στο περιβάλλοντα χώρο της έδρας της Ρωσικής Προεδρίας, χωρίς όμως να προκαλέσουν ζημιές. Η ανακοίνωση η οποία δεν εξηγεί τι προκάλεσε την καταστροφή των drones προσθέτει πως δεν αναφέρθηκαν απώλειες. Σε βίντεο το οποίο θα παρακολουθήσουμε σε λίγο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε στη διάρκεια της νύχτας σε τοπικό μοσκοβήτικό κανάλι της εφαρμογής Telegram και φέρεται να τραβήχτηκε στην απέναντι όχθη του ποταμού που βρίσκεται έξω από το Κρεμλίνο, φαίνεται καπνός να αναδύεται πάνω από το κτίριο. Στο κείμενο που συνοδεύει το βίντεο αναφέρεται πως κάτοικοι γειτονική πολυκατοικία έκαναν λόγο για εκρήξεις και καπνό περίπου στις 2.30 ώρα, πρώμε τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας Κύπρου. Το βίντεο ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή. Το Κρεμλίνο δεν παρουσίασε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για να στηρίξει τους ισχυρισμού του περιλαμβανωμένων εκείνων που κάνουν λόγο για απόπειρα εκτέλεσης του Ρώσου Πρόεδρου δεν επιδεθήκαμε εμείς κατά του Πούτιν. Δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Θεωρούμε ότι αυτές οι πράξεις αποτελούν προμελετημένη τρομοκρατική ενέργεια και απόπειρα κατά τη ζωή του Πρόεδρου της Ρωσίας, η οποία εκτελέστηκε λίγο πριν από την ημέρα της νίκης, στην, στην, δηλαδή την παρέλαση της 9ης Μαΐου, όπου αναμένονται ξένοι αξιωματούχοι, σημειώνει το Κρεμλίνο στην ανακοινωσή του, όπου προστίθεται προς η Ρωσία επιφυλάσσεται το δικαιώματό της να απαντήσει όποτε και οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε στο κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Ρία Νοβωστη, ότι ο Πούτιν δεν βρισκόταν στο Κρεμλίνο τη συγκεκριμένη ώρα, αλλά στην κατοικία του, στο Νόβο Ογκάριοβο. Το Κρεμλίνο συμπλήρωσε πως ο Πούτιν είναι ασφαλής και το πρόγραμμά του δεν έχει αλλάξει. Ο Δε Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι η παρέλαση της 9ης Μαΐου θα δεξαχθεί κανονικά όπως έχει προγραμματιστεί. Λίγο πριν γίνει γνωστή η είδηση για τη φερόμενη επίθεση με ντρόνς, ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργέη Σοπιάνιν, εξέδωσε απαγόρευση για τη χρήση ντρόνς στη Ρωσική Πρωτεύουσα Εξαιρουμένων εκείνων τα οποία χειρίζονται οι αρχέ. Ο Σομπιάνιν δεν ανέφερε κάποιο λόγο για την απαγόρευση, αλλά εξήγησε ότι αυτή εκδίδεται για να αποτρέψει την παράνομη χρήση ντρόντς που ενδέχεται να εμποδίσουν το έργο των δυνάμεων επιβολή του νόμου. Από την πλευρά του, ο από την περιφέρεια τη Κρυμαία, Μιχαήλ Σερεμέτ, δήλωσε σε ρωσικά κρατικά ΜΜΕ ότι το Κρεμλίνο οφείλει σε αντίπεινα να ζητήσει πυραυλικό χτύπημα κατά τις κατοικίες του Ουκρανού Πρόεδρου Βολοντήμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο. Όπως καταλαβαίνετε αυτή η είδηση είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό διότι η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει μια επίθεση που θα είναι η απάντηση στο χτύπημα αυτό. Και μάλιστα δεν μιλάει στην ανακοίνωση ότι θα χτυπήσει υποχρεωτικά την Ουκρανία, αλλά ίσως και κάποια άλλη χώρα, τρίτη χώρα, που ίσως η Ρωσία θεωρεί υπεύθυνη για αυτό το σε εισαγωγικά πάντα τρομοκρατικό χτύπημα. Θα δούμε και το βίντεο στο τέλος και θα βγάλετε και τα δικά σας συμπεράσματα. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί και μάλιστα λίγες μέρες πριν την παρέλαση της νίκης, στις 9 Μαΐου, όπου η Ρωσία γιορτάζει τη νίκη απέναντι στα ναζιστικά ε, στρατεύματα του Χίτλερ. Τη νίκη των δημοκρατικών χωρών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Απ' την άλλη βέβαια, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι, και γενικά η Ουκρανία, απάντησε ότι δεν ευθύνεται αυτή για αυτό το χτύπημα, ότι δεν έχει καμία ανάμειξη και φυσικά καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένα μπέρδεμα τη στιγμή που υπάρχουν πληροφορίες από ρωσικές πηγές πάντα, οι οποίες φυσικά δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση να επιβεβαιωθούν ότι δύο πυρηνικές κεφαλές έχουν μετακινηθεί σε άλλη περιοχή, ε, όχι όμως ε, όπλισμένες σε αεροσκάφη πάνω. Το χτύπημα αυτό γίνεται σε μια περίοδο που στη χώρα μας στην Ελλάδα είναι προεκλογική, λίγες μέρες μόνο πριν τις εκλογές. Τη στιγμή που η κυβέρνηση της ελληνικής δημοκρατίας έκοψε πάνω από 10 κόμματα για τις εκλογές με διάφορους ισχυρισμούς και προφάσεις τη στιγμή που οι αυξήσεις στις τιμές ειδικά των φαγητών και των προϊόντων διαβίωσης και επιβίωσης των Ελλήνων έχουν φτάσει στα ύψη Παρ' όλα αυτά όμως δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίδραση από κανέναν, ναι. όλα είναι ανθυρά, όλα βαίνουν καλώς, η Ελλάδα είναι σε μία ε, νιρουάνα, είναι σε μία κατάσταση ουτοπική και παραδείσου. Παρ' όλα αυτά όπως βλέπετε όλα είναι τέλεια, όλα είναι ανθυρά. Αλλά ας δούμε τώρα το βίντεο της επίθεσης. πολλοί δυτικοί παράγοντες θεωρούν και μιλάνε ανοιχτά ότι αυτό το χτύπημα ήταν απλά μια προπαγάνδα από τη ρωσική πλευρά και ένα ακόμα κόλπο του Πούτιν για να μπορεί να κάνει μια απάντηση συσταγωγικά επίθεση στην Ουκρανία ή σε κάποιο άλλο τρίτο κράτος. Το μέλλον θα δείξει τι έχει συμβεί. Για περισσότερα νέα και βίντεο μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας Zotos TV. Επίσης, αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και ένα like στο συγκεκριμένο βίντεο. Ως την επόμενη φορά, να είστε καλά!